Αγανακτισμένοι αγρότες μας δείχνουν τη ζημιά που έχουν υποστεί οι καλλιέργειές τους από το πράσινο σκουλίκι στη Λάρισα αλλά και γενικότερα στη Θεσσαλία. Η περιοχή μας εκεί πέρα έχει χτυπηθεί σε μεγάλο βαθμό. Αφάνταστα, δηλαδή μιλάμε για καταστροφή. Δεν ξέρω τι φταίει, οι λίμνες, τα κανάλια, τα καλάμια. Υπάρχει πληθώρα σκουλικιών. Είναι 3-4 γενιές μαζί. Δεν προλαβαίνουμε να καταπολεμήσουμε τη μία και έρχονται μιλούνια, πες το, πιταλούδες και σκουλικά και καρβίτσας. Οι ψεκασμοί δεν έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και υπάρχει μεγάλη, όπως μας λένε, οικονομική αιμορραγία από την πληρωμή των ψεκασμών αλλά και την απώλεια παραγωγής. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στη Λάρισα αλλά και αγρότες διαμαρτυρήθηκαν με τον τρόπο αυτό έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ και ζήτησαν μάλιστα από τον Διευθυντή άμεσες αποζημιώσεις. Εάν ο νόμος δεν το καλύπτει, ο νόμος μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Από εκεί και μετά υπάρχουν οι ζημιές με τη χαλαζόπτωση σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο Θεσσαλίας. Πρέπει αυτά τα ζητήματα να λυθούν. Υπάρχει έλλειμμα οικονομικό στους παραγωγούς, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές και αυτά πρέπει να λυθούν. Ο Θανάσης Κοκκινούλης προειδοποίησε μάλιστα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για την κυβέρνηση να μην καταβάλει αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεν θα υπάρξει κέρδους για τους βαμβακοπαραγωγούς. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα είναι απαράδεκτο. Είναι η τελευταία φορά που κάνουμε παράσταση στον ΕΛΓΑ. Πιστεύω ότι αν δεν αντιμετωπιστεί ρεαλιστικά το θέμα, τότε μετά τη συλλογή του βαμβακιού, αν υπάρξει συλλογή, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των βαμβακοπαραγωγών δεν θα μαζέψουν βαμβάκια, πιστεύω και προτρέπω δυναμικά να διεκδικήσουμε και να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Δεν μπορούμε, επειδή υπάρχει δύσκολη οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα, οι αγρότες να αφήνονται στο έλεος του πράσινου σκουλικιού. Αρκετά μας βασάνισαν τόσα χρόνια. Δυναμικά εννοούμε δυναμικά. Το τρακτέρ και στο δρόμο. Τι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Δήμος Λαρισαίων, στηρίζουμε το δίκαιο, τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Πράγματι, έχουμε διαμαρτυρηθεί πολλές φορές στον ΕΛΓΑ και πέρυσι είχαμε έρθει στον κύριο Λιόντο και είπαμε ότι πρέπει στις ζημιές του ΕΛΓΑ να μπει και το πράσινο σκουλίκι. Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί υπέστησαν ζημιές από το πράσινο σκουλίκι και το 2010 και ακόμη περιμένουν να αποζημιωθούν από τα ΨΕΑ.